Γεια σε όλους, είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University και σε αυτό το βίντεο θέλω να κάνω μια πολύ ωραία διανυκτέρευση σε μια κρυψώνα, σε μια φυσική κρυψώνα που υπάρχει σχεδόν παντού και δεν την παρατηρούμε σχεδόν ποτέ. Και αυτή είναι κάτω από ένα δέντρο με πολύ χαμηλά κλαδιά. Εδώ έχω σε αυτή την περιοχή που είμαι τώρα έλατα, των οποίων τα κλαδιά είναι πολύ, πολύ μέχρι το πάτωμα, είναι πολύ χαμηλά. Και κάτω από τα κλαδιά υπάρχει χώρος στεγνός και καθαρός σχεδόν πάντα. Πάμε να δούμε ένα τέτοιο μέρος. Εδώ ας πούμε είναι δύο έλατα, το ένα δίπλα στο άλλο. Και εδώ μέσα είναι μια πολύ ωραία κρυψώνα. Ίσως είναι λίγο πολύπλοκο για να μπεις. Θα το λέω πολύπλοκο, αλλά κοιτάξτε πόσο ωραίο και καθαρό είναι το μέσο εδώ κάτω. Δηλαδή, άμα καθαρίσω τα κλαδιά από εδώ, θα έχω ένα τέλειο μέρος να ξαπλώσω εκεί πέρα. Και το μονοπάτι είναι στα 5 μέτρα. Όποιος και να περάσει όμως από εδώ, δεν θα με δει. Γιατί το μέρος είναι τόσο καλυμμένο από τα κλαδιά, που είναι αόρατο. Και αυτό είναι το πώς φαίνεται από μέσα προς τα έξω. Έξω δεν μπορείς να δεις. Είναι γεμάτο κλαδιά το μέρος. Σίγουρα αυτό καλύτερα θα το δούμε με το φως της μέρας. Αλλά όταν θέλω να στήσω σε ένα τέτοιο μέρος, καλό είναι να στήνω αφού πέσει το σκοτάδι ή λίγο πριν πέσει το σκοτάδι, για να μην έχω κίνηση. Εδώ βλέπετε καθαρά ένα παράδειγμα. Τα κλαδιά από το έλατο είναι μέχρι τέρμα κάτω στο πάτωμα. Και αν δεν πας κοντά να σηκώσεις ένα κλαδί να δεις πώς είναι μέσα, δεν μπορεί να σκεφτείς καν ότι υπάρχει χώρος καθαρός εκεί μέσα. Εδώ ας πούμε θα μπορούσε να κοιμηθεί κάποιος. Και το μέρος είναι και γεμάτο με μύρτυλα. Αυτό που θα κάνω είναι να στήσω στο πρώτο μέρος. Αν και είναι λίγο κατηφορικό, έχει πιο πολύ χώρο και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο άνετος. Όταν επιλέγω να κατασκηνώσω ένα μέρος, πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι πρέπει να καθαρίζω καλά τα κλαδιά, τα ξερά κλαδιά που είναι από κάτω, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα για τα μάτια. Ναι, μια βραδιά θα είναι μια χαρά. Ο καιρός λέει για πιθανές βροχοπτώσεις το βράδυ. Και παρόλο που τα δέντρα μας είναι αρκετά πυκνά από πάνω, ίσως να μην φτάσει καν νερό εάν ψυχαλίσει εδώ κάτω. Για σιγουριά θα βάλω και το πόντσο εδώ πάνω και θα είμαι καλυμμένος πλήρως. Το κρεβάτι μου είναι έτοιμο και καλυμμένο. Σε περίπτωση που δω ότι είναι πολύ ζεστά το βράδυ, γιατί υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί το πόνσο δεν αναπνέει, θα το πετάξω μια έτσι και θα είναι μια χαρά. Εάν βρέξει, το τραβάω και καλύπτω το κρεβάτι μου. Πολύ ωραία. Εδώ έχω βάλει στο πλάι ένα ξύλο για να με κρατάει λίγο, να μην κυλήσω προς τα κάτω. Αυτό το κρεβάτι μου είναι έτοιμο, αυτό που θέλω είναι να γεμίσω την κοιλιά μου. Και στα 50 μέτρα έχω μια παραλία η οποία έχει ανάψει ήδη φωτιά και έχει ήδη κάρβουνα και μου πρότεινα να ψήσω στα γάρβουνά τους.
Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Και έτοιμο φαγητό. Ισπανικό τσορίσο. Χάσετε τα σωρά. Αυτό είναι ένα ισπανικό λουκάνικο και λέγεται τσορίσο. Και εκεί πίσω είναι ένα λεπουδάκι. Ίσως να μας επισκεφτεί μετά. Και τα παιδιά λένε ότι έχει όνομα. Λόταρ. Πίσω εκεί φαίνονται τα μάτια. Η βραδιά ήταν πολύ ωραία. Είχαμε πολύ ωραία συζήτηση δίπλα στη φωτιά. Και τώρα η ώρα πήγε 2:30. Σβήσαμε τη φωτιά και είναι ώρα για ύπνο. Καλό βράδυ. Καλημέρα. Η νύχτα ήταν πολύ ωραία. Ήμουν πολύ ζεστός μέσα στο sleep bag. Τελικά δεν έβρεξε. Και το ξύλο εδώ πέρα στο πλάι δούλεψε πολύ καλά. Χωρίς το ξύλο θα είχα τσουλήσει προς τα κάτω. Και αυτό με κράτησε σταθερό όλο το βράδυ. Πολύ ωραίο. Ήδη αρχίζω να ακούω κόσμο στο μονοπάτι. Όπως βλέπετε εδώ έχει ένα μονοπάτι. Μόλις βγούμε και εκεί κάτω έχει ακόμα ένα. Αλλά η φωλίτσα μας δούλεψε μια χαρά. Η βραδιά χθες ήταν μια βραδιά έκπληξη. Το ότι βρήκα εδώ πέρα κόσμο και μου πρότειναν να χρησιμοποιήσω τα κάρβουνά τους και είχαν αναμένη φωτιά και τα είχαν όλα έτοιμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και μετά είχαμε και μια από αυτές τις ωραίες τις
συζητήσεις δίπλα στη φωτιά όσον αφορά τη ζωή. Και ο χρόνος πέρασε πολύ γρήγορα. Για πρωινό ξηρή καρπή με τσίπ σοκολάτας και σταφίδες ενέργεια. Τι ωραίο είναι αυτό το ξύπνημα στο βουνό. Και με αυτόν τον καιρό που δεν έχεις πολλά να συμμαζέψεις και δεν σε απασχολεί το κρύο και... Είναι όλα τόσο ωραία. Λίγο φαΐ ακόμα για να μας κρατήσει ζωντανούς στο δρόμο. Και τσαγάκι τζίντζερ. Μιαμ, 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 μιαμ. Γεια μας. Okay. Κάτι που θέλω να επισημάνω εδώ είναι ότι χθες το κανάλι μας έφτασε τους 1000 συνδρομητές. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω έναν-έναν ξεχωριστά όλους τους ανθρώπους που στηρίζετε το κανάλι μας. Έναν-έναν ξεχωριστά όλους τους ανθρώπους που πατάνε έστω ένα μικρό like στα βίντεο μας. Έναν-έναν ξεχωριστά τους ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο και γράφουν τα σχόλιά τους. Τους ανθρώπους που στίβουν το μυαλό τους και γράφουν στα σχόλια ιδέες για νέα βίντεο. Και σίγουρα το ταξίδι μέχρι εδώ δεν ήταν μικρό. Είναι ένα ταξίδι 2 χρόνων με πάνω από 120 βίντεο. Αλλά εδώ δεν είναι το τέλος του ταξιδιού και εύχομαι να μας δίνει ο Θεός δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι για χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τα καλύτερα έρχονται. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφα σε αυτή την περιπέτεια μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάω!